Κοντά μα είναι ο κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο στη Λάρισα. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, κύριε Κοντογιώρη. Καλημέρα και στου τηλεθέτε. Συγχαρητήρια στον... για την επανεκλογή σα. Ε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον από εδώ και πέρα η περίοδο που μπαίνουμε, κύριε Λαμπρούλη. Και το λέω γιατί περιμένουμε να ακούσουμε και το σχεδιασμό και το πρόγραμμα και τι. Ε, καθ... Τι αρμοδιότητε από εδώ και πέρα που θα αναλάβει κάθε μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο σήμερα στη μία, στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα πραγματοποιηθεί. Ναι, σήμερα στη μία είναι η ε, εκδήλωση, να το πω έτσι, τη κοινοβουλευτική ομάδα με ομιλητή του Γενικού Γραμματέα του Κόμματο, του Δημήτρη του Κουτσούμπα, όπου όπω είπατε θα καθοριστούν βεβαίω και οι ε, να το πω, ε, η ανάληψη, α το πούμε έτσι συγκεκριμένων τομέων δράση κάθε βουλευτή, τη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στο σύνολο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ε, Όπω επίση και οι πολιτικέ παρεμβάσει, ένα α το πω έτσι περίγραμμα mm -hmm. των πολιτικών παρεμβάσεων του κόμματο εντό κυρίω Βούλη, αλλά και εκτό. Τι να περιμένουμε από το κομμουνιστικό κόμμα, κύριε Λαμπρούλη, αλλαγέ στι πολιτικές πολιτικέ και στην αντιπολίτευση που θα ασκήσει αυτή την περίοδο που εισερχόμεθα. Κοιτάξτε, το κομμουνιστικό κόμμα, θέλετε και προεκλογικά, επειδή το λέγαμε στο λαό, ότι με τη δύναμη που θα του δώσει ο λαό, με τη δύναμη που το έδωσε προκειμένου στι εκλογέ, αυτή λοιπόν τη δύναμη θα την αξιοποιήσει τόσο εντό τη Βουλή, προκειμένου να προωθήσει, να αναδείξει, να καταθέσει τα αιτήματα των εργαζομένων, τη πλειοψηφία του, 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 του λαού, των αυτοαποσχολούμενων, των αγροτών. Αλλά κυρίω αυτή τη δύναμη θα την καταθέσει μέσα στο λαό, μέσα στο κίνημα, στην κατεύθυνση οργάνωση τη πάλη, τη διεκδίκηση, ενδυνάμωση του αγώνα τη εισπήρωση των εργαζομένων. Στην κατεύθυνση ρήξη με αυτή την πολιτική και με τι πολιτικέ που θα ακολουθήσει και η παρούσα κυβέρνηση, συνέχεια τη προηγούμενη πολιτική τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε πω οι πολιτικέ των δύο κομμάτων τώρα που έχουμε αναλλαγή στη διακυβέρνηση είναι ίδιε. Δηλαδή, ακούσαμε πάρα πολλά το προηγούμενο διάστημα προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία για το κομμουνιστικό κόμμα. Ελλάδο βλέπονται πω υπάρχει μια συνέχεια στι πολιτικέ αυτέ, δεν υπάρχει το, κάποια ναι. αλλαγή. Οι ίδιοι το λένε, ότι το κράτο έχει συνέχεια. Το κράτο πρέπει να έχει λοιπόν, συνέχεια. το Ναι, πολύ το κράτο όμω έχει και κάποιε πολιτικέ. Και αυτέ οι πολιτικέ, παίρνοντα βέβαια τη Νέα Δημοκρατία τη Σκυτάλη, με τι όποιε διαφορέ έχουν. Δεν είναι ίδια mm -hmm. όλα τα κόμματα. Λοιπόν, με τι όποιε διαφορέ μπορεί να έχουν επιμέρους θα λέγαμε, συμφωνούν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί απαρέγκλητα αυτή η πολιτική, αυτή η στρατηγική για την οποία όλοι ομονούν, όλα τα άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία αφενός και το ΠΑΣΟΚ κοινά αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα. Στρατηγική η οποία εκπορεύεται βεβαίω σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει να κάνει με το πώ θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου που λέμε. Και πώ θα παράλληλα, αντίστοιχα, αν θέλετε, θα αναιρεθούν μια σειρά από κατακτήσει και δικαιώματα των εργαζομένων ή των λαών, αν θέλετε, τη Ευρώπη, προκειμένου και του ελληνικού λαού. Εξάλλου, προ αυτήν την κατεύθυνση μα είχαν προειδεάσει και όλοι το καταλαβαίνουν. Και όλο ο λαό το καταλάβαινε, το γνώριζε. Λοιπόν, και στην προεκλογική περίοδο, στη βάση, αν θέλετε, των προγραμμάτων που είχαν παρουσιάσει και τα δύο κόμματα, οι δύο πόλοι, να το πούμε έτσι, του αστικού συστήματος, προεκλογικά. Οι οποίοι απαρέγκλητα θα συνεχίσαν σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, διότι περί τη κοιτάλη τη κυβερνητική εξουσία θα συνέχισε αυτή την πολιτική, διότι όλα αυτά που θα εφαρμόσει και θα συνεχίσει, μάλλον αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, και η Νέα Δημοκρατία έχουν καθοριστεί με τα μνημόνια, με ορίζοντα το 2060. Ματωμένα πλεονάσματα, εργασιακέ σχέσει λάστιχο, εργασιακή ζούγκλα αν θέλετε, μέτρα, φόροι, άμεση, έμειση και πάει λέγοντα. Το... Και βεβαίω η θεσμοί από την άλλη μεριά μα είχαν προειδοποιήσει και με την τρίτη αξιολόγηση, αλλά και μπροστά, αν θέλετε, πρόσφατα πριν από μία-δύο μέρε με την ε, έναρξη των ε, επαφών τη νέα κυβέρνηση του Υπουργού Οικονομικών και των άλλων προφανώ υπουργών με του θεσμού στα πλαίσια τη προετοιμασία για την τέταρτη αξιολόγηση. Αυτό που μπαίνει επιτάπητο είναι η απαρέγκλητη συνέχιση αυτή τη πολιτική που ματώνει το λαό μα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καμία αυταπάτη όπω δεν είχαμε και προεκλογικά λέγοντα στο λαό, στον κόσμο, ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Ενδεχομένω όπω αποδείχθηκε και με άλλη κυβέρνηση, αλλά θα είναι τα αποτελέσματα μάλλον που θα βιώσει ο λαό μα και το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα είναι τα ίδια και χειρότερα. Γιατί έρχονται και νέα μέτρα για τα οποία μα προειδέασαν, αν θέλετε, σε επίπεδο θεσμών το Μάιο. Επειδή λέτε για τα νέα μέτρα και αυτή την ώρα που εμεί μιλάμε, γράφεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι ε, γεμάτο αριθμού και περιμένουν αποσταλεί στι Βρυξέλλε για να υπάρχει και από την πλευρά των θεσμών ε, το πράσινο φω και το οκ. Okay. Όμω, από αυτά που ακούσαμε από τον αρμόδιο υπουργό μέχρι στιγμή, δεν βλέπετε τίποτα θετικό, γιατί αφορά ένα φορολογικό νομοσχέδιο για την ελάφρυνση πολλών συγκεκριμένων ε, ε, ανθρώπων και για την κατάργηση του έμφυα και πάρα πολλά που και το προεκλογικό διάστημα και τώρα θετικά, σε θετική κατεύθυνση. Αυτά δηλαδή το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδο θα τα στηρίξει, θα έρθει στη Βουλή, θα, θα τα ψηφίσει. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο το έχουμε πει, αν θέλετε, από το 2015, όταν ε, τότε είχε εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το πράξαμε και στην πορεία. Δηλαδή, όποια μέτρα παίρνονταν ή πάρθηκαν ή θα mm -hmm. πάρθουν ε, προ την κατεύθυνση απάλληνση, ελάφρυνση ε, του λαού, των εργαζομένων, βεβαίω εμεί θα, θα τα ψηφίσουμε. Αλλά δείτε. Ε, ποια ήταν η προμητοπίδα των, ε, του φορολογικού, αν θέλετε, των φορολογικών μέτρων που εμπεριείχαν τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, το πώς θα μειωθεί η φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτές ήταν οι δεσμεύσεις απέναντι και στον, ε, στους ντόπιου εκπροσώπους του, του, κεφαλαίου στη χώρα μας, στους σύνδεσμους Ελλήνων βιομηχάνων. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στην προεκλογική περίοδο δεν θυμάμαι ακριβώ πόσε μέρε, δεν έχει σημασία αυτό. Mm -hmm. στην, στο, στην αντίστοιχη συνέλευση συνέδριο που έκανε ο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, ευχαρίστησε το ΣΥΡΙΖΑ ως απερχόμενη κυβέρνηση που υλοποίησε το 62% των απαιτήσεων που είχαν ε, ζητήσει οι βιομηχανοί στη χώρα μα, το κεφάλαιο αν θέλετε στο σύνολο. Και βεβαίω ε, απευθυνόμενο προ τον κύριο Μετζοτάκη. Του είπαν ότι δεσμεύεστε και αναμένουμε την υλοποίηση του υπόλοιπου 38% όλων αυτών τα οποία έχουμε, σας έχουμε καταθέσει ως έτοιμα ή αν θέλετε ζητήματα που θέλουν να προωθήσουν. Άρα λοιπόν, εμείς δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη και αυτό λέμε στο λαό, ότι να μην περιμένει τίποτα το θετικό. Βεβαίω, αν υπάρξουν οι όποιε επιμέρου, όπω μπήκε και το ερώτημά σα, ελαφρύνσει σε κάποιε κατηγορίε, mm. ένα. Σε κάποιε κατηγορίε εργαζομένων αυτό αυτοαπασχολούν λοιπά, Βεβαίω, να τι δούμε πρώτα, να το δούμε και αυτό που λέτε το φορολογικό νομοσχέδιο και να το θα τοποθετηθούμε. Αν θέλετε, όταν έρθει η, η ώρα του. Και με την ανακοίνωσή σα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο έκανε λίγο για κλιμάκωση τη πολιτική τη κυβέρνηση απέναντι σε πρόσφυγε και σε μετανάστε. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο έχει δηλώσει πω θα πρωτοστατήσει για να αλλάξουν το καθεστώς στα hot spot και να υπάρχουν αλλαγές στην πολιτική του μεταναστευτικού. Ε, σε αυτό το κομμάτι πώς πρόκειται να κινηθείτε και θέλω να πείτε και αν συμφωνείτε με την κατάργηση των, του ΆΜΚΑ για τους μετανάστες που ακούσαμε από τον κύριο Βρούτσι. Ναι, διατυπώσαμε τη διαφωνία μας σε αυτό, σε ό,τι αφορά την κίνηση αυτή του κύριου Βρούτση mm -hmm. με την κατάργηση του ΆΜΚΑ. Και βεβαίως ε, γνωρίζετε πολύ καλά και όσοι μας ακούνε την απαράδεκτη απάνθρωπη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα hot Πότ τύπου Μόρια και πάει λέγοντας. Με το στίγμα και τι απάνθρωπε συνθήκε διαβίωση στο σύνολο των προσφύγων, των μεταναστών. Και δεν το εστιάζει μόνο σε αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο αναδεικνύοντα και διεκδικώντα επίλυση αυτών των προβλημάτων των προσφύγων, των μεταναστών στου χώρου φιλοξενία, στα hot είναι αυτά, στα. Ε, ανά την Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, στα διάφορα κάμπ που έχουν δημιουργηθεί αλλά κυρίως ε, εμείς αναδεικνύουμε και εκεί ε, είναι αν θέλετε και η πολιτική μας αντιπαράθεση και με, τις άλλα, με τα άλλα κόμματα, πρώτον στις αιτίε που δημιουργούν τα προσφυγικά ρεύματα που είναι οι περιελιστικοί πόλεμοι που εξελίσσονται, αν θέλετε, ε, στην περιοχή μας και όχι μόνο ε, και από εκεί και πέρα βεβαίω η, η αντίδραση, αν θέλετε, στι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκλωβίζουν αυτού του ανθρώπου. Που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή τη χώρα συμμετέχει στο διαμελισμό και, και στη δημιουργία προσφυγικών ρευμάτων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα. Και την ίδια ώρα εγκλωβίζουν αυτού του ανθρώπου στη χώρα μα εν προκειμένου και όχι μόνο, αλλά στην Ελλάδα, μια συζητάμε για τη χώρα μα. Λοιπόν, μη επιτρέποντά του να, πη, να, πάνε στου τόπου προορισμού ή στου τροπους ή στι χώρε επιλογή ε, που έχουν επιλέξει να πάνε. Η αυτό πει θα και το αυτό, το, αυτό, έχουμε ναι. πει, το έχουμε πει όχι τώρα, δεν το λέμε τώρα. Mm -hmm. Το έχουμε πει, αν θέλετε, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν τα μεταναστευτικά, όπω τα λέτε, προσφυγικά ρεύοντα προ τη χώρα μα. Και βεβαίω αυτό προποθέτει την εναντίωση και τη ρήξη με τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των συνθήκων. Δουβλίνο, Σέγγεν και πάει λέγοντα. Δηλαδή... Που εγκλωβίζουν αυτού. Σε αυτή όμω την κατέθεση και η σημερινή κυβέρνηση, από ό,τι διαφαίνεται, από ό,τι δηλώνει, θα τηρήσει απαρέγκλητα τη συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει η Ελλάδα υπο υπογράψει, ε, τη ευ ε, συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Τουρκία και πάει λέγοντα. Άρα λοιπόν. Ε, δεν πρόκειται να διευκολυνθεί αν θέλετε να, να μετριαστεί, ή αν να απαλληλθεί το πρόβλημα των προσφύγων, αντίστοιχα των μεταναστών, αλλά αντίστοιχα θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό πιστεύετε Επειδή μιλάτε για τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να μου πείτε για την επιβολή πολιτικών και οικονομικών κυρώσεων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Υπουργή Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προ την Τουρκία για τι παράνομε γεωτρήσει εντό τη Κυπριακή ΑΟΣ. Και γενικότερα βλέπουμε πω ε, γίνεται έτσι μια πολύ. Ε, έντονο προβληματισμό για την πορεία Ενταξιακή ε, ε, εισόδου τη ε, Τουρκία στην Κοιτάξτε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι για κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, αυτοί οι όποιε αποφάσει ή οι, οι κυρώσει, συγγνώμη, οι όποιε κυρώσει, ε, λήψη μέτρων, τέλο πάντων κυρώσεων κατά τη Τουρκία. Ε, δείτε όμω το οξύμορο ποιο είναι. Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ΕΕ, αυτή τη στιγμή ε, και απέναντι στην, ε, στα. στα συμφέροντα Ρώσων και Κινέζων, αυτή τη στιγμή στην, στην ε, Ανατολική Μεσόγειο εξελίσσεται ένα ανελαίητο, ανταγωνισμό ανταγωνισμός για τον έλεγχο των πλωτοπαραγωγικών πηγών, φυσικό ναι. αέριο, πετρέλαιο και παρελέγοντας. Σε αυτό το, να το πω σε αυτό το κυνηγητό των ανταγωνισμών, βεβαίως και η Τουρκία, εδώ και καιρό αν θέλετε, χρόνια, προσπαθεί και τα τελευταία χρόνια ή το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά που έχουν συμβεί, ε, με τα γεωτρύπανα και πάει λέγοντα, ε, με την προκλητικότητα που έχει, που επιδεικνύει απέναντι και στη χώρα μα ε, στην ουσία ε, διεκδικεί μερίδιο από τη λύση αυτή. Δηλαδή συνδιαχείριση. Και δείτε δηλαδή, την ίδια ώρα που παίρνουν υποτίθεται μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρο, κυρο, ε, λαμβάνουν μέτρα κυρώσεων κατά τη Τουρκία, mm -hmm. την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εξάγει στην, στο σύνολο εννοώ, εξάγει στην Τουρκία ένα τεράστιο τεράστια ε, αριθμό εμπορευμάτων, να το πω έτσι, ε, είναι ένα παζάρι, να το πω έτσι, η, η, Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εμπορικές σχέσεις δηλαδή δεν διαταράσσονται φυσικά, προκειμένου να μην, δια, να διαταραχθούν πιο η κερδοφορία των, ομήλων ομίλων οι οποίοι έχουν... Ε, ε σε αυτή όμως, την κατεύθυνση η Ελλάδα, η mm -hmm. χώρα μας και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και η σημερινή από ό,τι διαφαίνεται έχουν τεράστιες ευθύνε. Διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε στην ουσία τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Ναι, μεν τάχα παίρνουν μέτρα, αλλά από την άλλη μεριά κλείνουν το μάτι στην, στην Τουρκία. Αν θέλετε, δικό μου όρο, ε, στην κατεύθυνση συνδιαχείριση στο Αιγαίο. ή αν θέλετε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Διότι δείτε, το γεωτρύπανο. Δεν θυμάμαι το, το, το Συγκ, όνομα ναι, του. Το, ναι, ως... Δεν είναι παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Κύπρου. Ποια είναι η απόφαση, οι κυρώσει. Εντάξει, είναι ένα μέτρο, ναι. αλλά. Ε, Ξένη δύναμη, ξένη χώρα μπαίνει σε χώρο ε, ελέγχου, ευθύνη, δικαιωμάτων, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Παραβιάζει ε, κυριαρχικά δικαιώματα μια χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι λένε, νύπτουν τα σχήρα του σχή, σαν πόντιοι πιλάτοι. Και λένε: Βρείτε τα συνδιαχείριση και δείτε ανήκει ο δρόμο για τη διχοτόμηση τη Κύπρου προοπτικά. Γιατί ήδη ξεκινήσανε οι συζητήσει, αν θέλετε προ την κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και το επόμενο διάστημα και να μα μιλήσετε για, για όλα φιλόξενεια. αυτά που θα φέρει η κυβέρνηση και τι θέσει του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Να είστε καλά.